Χαίρετε φίλε και φίλοι από το Sala Sport. Στον 18ο αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Elite. Οι Walkie Sacks θα κοντραστούν με τους αμφιδέξιους. Οι αμφιδέξιοι τυπικά γηπεδούχοι ξεκινάνε με το 0, το 8, το 10, το 55 και το 4, ενώ οι Walkie Sacks 9-33, 45-24 και ο Φωτόπουλος με το 6. Φωτόπουλος Αναστασιάδης, Παγούνης, Τίκος και ο Διαμάντης. Υπερντάω τον κοινόμαμο για τους αμφιδέξιους, είναι ο Παλαιοδημόπουλος. Και ο πέμπτος είναι ο Κανελόπουλος, νομίζω, με το 0. Αναστασιάδης με το 9, αστοχή, Κανελόπουλο με το 0. Η Μιγκότη Σάξ βρίσκονται στην 7η θέση, 9 νίκες, 8 ήττες. Το στόλο από τον Αναστασιάδη με το 9, λίστρισε ο Κουτάντος, λάθος από τον Παγούνι με το 24, έκλεψε ο Παπάς με το 4, ο Παπάς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, άστοχος για 2 το 9 ο Αναστασιάδης, rebound από τον Παπά με το 4, κλέβει ο Παγούνι με το 24, το rebound από τον Κανελόπουλο με το 0. Πολλά τα λάθη και το τρόπο της αναμέτρησης, χωρίς σκορ, οι Walkie Sacks έχουν απέκτησει καιρό από τις 20 του Μάρτη, πέσαμε 62-66 από τους Titans. Παγούνι, φάουλ του Μαρκόπουλου. Ενώ έχουν να παίξουν καιρό επειδή την περασμένη αγωνιστική έπαιζαν ήταν στο πρόγραμμα με τους Φως των Ρόκετς, οι οποίοι έχουν αποκαθόλυσει εδώ και καιρό. Και αμφιδέξει από την άλλη μεριά, κέρδισαν για το πρωτάθλημα 61-35. Ο Τόπουλος άσπιζε για 2 με το 6, rebound από τον Κανελόπουλο με το 0. 61-35 τους Ναυαγούς κέρδισαν για αμφιδέξει, ενώ είναι προχθές στην Δάφνη για το μπασκετάκι κλαπ. Παλαιοδημόπουλος, φάουλ, πάνω στο κουτάδο, δύο βολές για το κουτάδο με το 57. 66-52 κέρδισαν την ομάδα του Ηλία Γανωτή, τους West Kings, το θεσμό του κυπέλλου και πάσαν στους 8. Θα βάλει την πρώτη βολή ο κουτάδος, θα έχουμε αυτό μετά και μία assist για τον Παλαιοδημόπουλο με το 10. Βάζει την πρώτη βολή, assist λοιπόν από τον Παλαιοδημόπουλο. 1-0 μπροστά για αμφιδέξει. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου 58-51 κέρδισαν οι Milwaukee Sacks, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν τα πάνε τόσο καλά, ενώ αντίθετα η αμφιδέξη είναι αρκετά ανεβασμένη. Παγούνης για τον Διαμάντη. Λάθος πάσα από το 33, Αναστασιάδης δεν μπορεί. Με αποστολή του Μιγκόκη Σάκης, Φωτόπουλος, Ροϊδόπουλος, Καρύβης, Τίκος, Παγούνης, Κατσαρογιάννης, Κουμπακάρης, Διαμάντης και Αναστασιάδης. Αυτή είναι η αποστολή Νίκου Κυριτσόπουλου. Παλαιοδημόπουλος με το 10 με τον Ακέρι, αστοχή, rebound και τον Κουκάντο με το 57. Στην άλλη μεριά ο Γεωργιάδης έχει στη διάθεσή του τους Μαρκόπουλο και Χρή, Παλαιοδημόπουλο, Κουκάντο, Παπά, Κανελόπουλο, Ψήφο και Αφουξενίδη. Λάβος από Παπά με το 4, κλέβει ο Φωτόπουλος με το 6. Ο βιασμό τώρα είναι ο Ψάξης, επιστρέφουν και ανέργοι. Ο Αναστασιάδης με το 9, πετυχαίνει το καλά στον βιασμό, για σύζω το Παγούνι με το 24, πρώτο καλά τον Μιγόκη Σάξης, 2 όλα. Κουκάντος έχει σκοράρει με 2 ελεύθερες βολές για τους αντιδέξιους. Μαρκόπουλος για 3 με το 8 είναι έστοχος. Πρώτο το τρίποντο στο μάτς. Τίκος θα πάρει την προσπάθεια με το 45. Δεν μπορεί να σκοράρει. Λοιπόν, να τον Νάσο Παλαιοδημόπουλο με το 10. Κανελόπουλος έξω για τον Παλαιοδημόπουλο για 3 με το 10 μέσα και αυτό. Ασίστ από τον Κανελόπουλο με το 0. Τεχνική τιμή. Αδιαφορετικό φόρο δέχεται στον Διαμάντη του 33. 2 βολές για τον Κανελόπουλο με το 0. Και κατοχή με τους αμφιδέξιους. Μέσα
και κατοχή για τους αμφιδέξιους. Τα τρία δευτερόλεπτα ακόμη με τους αμφιδέξιους. Παπάς. Τώρα λίγο έχω δωρείς Τίτος. Τα βούχους. Τα νελόπλος γάμος με το 0 παγούνις με το 4 κλέβει. Μόλις πήγε να κλέψει ο Στάζος, δεν τα κατάφερε. Τα Αναστασιάδης με το 9. Τίτος με το 45. Δεύτερο καλάθι των κυπνώματων. Από τον Αναστασιάδη και ο Κούκος σκοράρει και κάνει τον 14 σκορ του πρώτου τετράλεπτου που έχουμε διανύσει εδώ στο Ήλιον. Στο πάγκο με το 33 στη θέση του ο Κατσαρογιάννης με το 20. Και πάλι μαζί γιατί έχουμε time out. Πεντάρα τον Μιγό του Σάξ 21-24-29 για το 6 για τους αντιδέξιους. 0-8-10-4-57. Καμία αλλαγή για τους αντιδέξιους. Ο Ιδόπλος στην πρώτη φορά στην πεντάρα της ομάδας του. Κατσαβιάννης κάνει πλάνος με το 20. Κλέβει ο Κουτάτος με το 57. Τον ακολουθεί ο Αναστασιάδης χωρίς φάουλ. Κουτάτος με το 57. 4-4. Πολύ καλό το ξεκίνημα για τους αμφιδέξιους. Παίζουν εξαιρετική άμυνα, έχουν βγει αρκετές λύσεις στην επίθεση και έχουν χτίσει διαφορά 10 πόντων. Αναστασιάδης έξω για τον Παγούνι, Φωτόπουλος. Ξανάπ για τον Παγούνι, 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί. Για 3 με το 24 είναι άστοχος ο Ιδόπλος, τον πάμε το 21 στη λήξη. Ούτε εκείνος μπορεί να σκοράρει, Κανελόπουλος με το 0. Μάζεψε το αμυντικό rebound. Παλαιοδημόπουλος με το 10, ασίστα το Παπά με το 4. Κάνουν πάρτι να βουδέξει. Δεν παίζουν άμυνα οι Μιλγόκι Σάκς. Ενώ και στην επίθεση δεν τα πάνε καθόλου καλά, μόλις 4 πόντους έχουν σημειώσει. Γιάννης φάουλ του Παπά. Δεν είναι καλά το καλά, θα πάω χαμηλά. Τρίτο μαδικό των αμφιδέξιων. Έξω το 4 και το 10 για τους αμφιδέξιους μέσα το 99 και το 23, ενώ για τους Μιγκόκη Σάκς μέσα το 7. Ο Καρύδης έξω ο Φωτόπουλος με το 6. Και Χρύς και ο Αφουξενίδης για πρώτη φορά στην πεντάδα των αμφιδέξιων. Στο πάγκο ο Παλαιοδημόπουλος με τον Παπά. Καρύδης επαναφέρει σε τον Παγούνι. Παλαβρίκο στο κόμπο του. 4-6. Κατοχή για τους αμφιδέξιους.
ατομική ενέργεια και βάζει το καλάθι. Δεν μπορούν να αντιδράσουν οι Milwaukee Bucks. Καραγιάννη. Δύο ομάδες δίνουν μάχη για την είσοδο στο Top 16, τα play-off της Elite. Οι Milwaukee Bucks λογικά θα βρεθούν. Βρίσκονται στην 7η θέση, 8η από 6η. Τους έχουν διαφορά 3 πόντων. Μένουν ακόμη 4 παιχνίδια. Μέσα από την βολή, την Καρύδη, με το 7. Προωθούν μάχη μεταξύ αμφιδέξιων και ναυαγών, κυρίως για το ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο στο Top 16 της τελευταίας κατηγορίας του μπασκετάκι. 18-6 δύο στόχες βόλες του Καρύδη, με βαθμό 7 στο Χρυς Λόπλος με το 0 από εκεί που τάδε στο ρουμπάλ με το 57 καλά και φάουλ. Συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό η Καμφιδέξη, δεν κατεβάζουν τα αρχήτητα. Δύο βολές λοιπόν είναι μία πολύ μάλλον για τον Ρικάρντο. Πάει και πολύ του μπαν. Τον Αναστασιάδη με το 9. Καρύδης. Βάζει ο Καρύδης. Κίνησε από την baseline με το 7. Καλά στο κεφάλι. Πάρα το κουτάντο. Καρύδης προερχόμενος από το πάγκο δίνει λύση στην επίθεση της ομάδας του. Στην Μπακάρης με το 15 στη θέση του Παγούνη με 24. Στην Λιγό της Σάξ. Ενώ ο Ψύχος με το 1 στη θέση του Κουτάντο με το 57. Μέσα και εδώ το Καρύδη, 5 συνεχόμενους σκόπους έχει πετυχεί. Στις τρεις βολές και ένα καλά φύγεις από το ζωγραφιστό. 2.50 ακόμη για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το 2 ανήκει εξ ολοκλήρου φάουλ του Μπακάρη. Βολές για τον Αφουξενίδη με το 99. Δύο βολές λοιπόν για τον Αφουξενίδη με το 99. Άμυνα δεν υπάρχει στο δεξιό για τον Ολυμπιακό Ψάξη, δεν ξέρω τι μπορούν να αντιμετωπίσουν τους αφιδέξιους. Ο Αφιξενίδης για 3 με το 99, θα στόξει ριμπάνω το Ροϊδόπουλο με το 21. Φυσικώς οι Ολυμπιακοί Ψάξη έκαναν πολύ καλό ξεκίνημα στη συνέχεια, σαν να χαλάρωσαν οι ψυχολογικοί αγώνες, δεν είναι με το μέρος τους. Βρεσία δοχνίδια. Καρύδης με το 7.
Ακόμη ένα καλάθι ασταμάτητος. 25-13. Είναι στο ένα έχει πετύχει 7 συνεχόμενους πόντους. 7-5, ναι, όντως 7 συνεχόμενους πόντους έχει πετύχει. Παρίδης, το σκόρ της ομάδας του. Ο Κόπλος με το 8. Δεν απαντά, rebound από την Μακάρι με το 15. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου στο Σάλα Σπορ. Με 5 ομαδικά οι δύο ομάδες, Κατσαρογιάννη. Γιάννης, ωραία, έπεσε να αποφύγει τον γκολ. Η ασίστα από τον Κατσαρογιάννη με το 20 το καλάθι από τον Αναστασιάδη με το 9. Από μία επίθεση θα έχει ακόμη κάθε ομάδα. 12 δευτερόλεπτα για το σημερινό κύκλο σαξ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και Χρυς. Χρυς ο Αφουξενίδης με 59. Μέσα και αυτό η ασίστα το Κεχρή με το 23. Πρώτο δευτερόλεπτα. Κατσαργιάννης έχει βάσει τα χέρια του. 5, 4, 3. Κατσαργιάννης για 3 με το 20. Αστοχή πάνω από το Αφουξενίδη με το 59. Τέλος. Το καλό του 28-15 σε πολύ λίγο και πάνε μαζί. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Σάρα Σπορ Πεντάρα των Αμπιέξεων. 4, 10, 1, 99 και 23. Το τσιμικό της άξε 7, 15, 9, 20 και 21 ο Ροϊδόπουλος. Σε μίλη με το 99, του Μπακάρι στο rebound. Το 15. Άστο του Αμπιέξεως, πρώτη βρίσκη. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, 28-15, Κατσαργάνη βήματα. Το 15. Δημόπουλος Αφουξενίδης. Ο Παπάς με το 4. Δύσκολα το πρώτο. Κύρισε rebound από την Μπακάρη με το 15. Έχουν επιβάλει το δικό του ρυθμό. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη συμβολή. Κοιτάξτε, ο Ιδόπουλος μέχρι μέσα το στόμα από τον ψύχο με το 1. Δεν μπορεί να σωθεί από τον Ξενίδης. Πώς ανανεώθηκε ο χρόνος της επίθεσης στον λιγό της Σάξη. Καρύδης με το 7. Αφήρει πάνω τον Παλαιοδημόπουλο με το 10. Παπάς, ποιος μέχρι στιγμής δεν βρίσκεται σε καλή βραδιά. Παλαιοδημόπουλος, εκείνος βρίσκεται όμως με το 10. Double score, διαφορά από τους 15. 30-15 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Διέξι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ του δευτερού δεκαλέπτου. Πάω το Αφουξενίδη χαμηλά. Κοτόπουλος με το 6 στη θέση του Αναστασιάδη με το 9. Το ψύχος για Χρήσο Κατσαργιάννη με το 20, στο σίδερο την πάνω του Φωτόπουλου με το 6. Κάποιος κάνει λάθος, κλέβει ο Παπάς με το 4. Θα αφήνει στον ψύχο με το νούμερο 1. Ψύχος γυρνά, δεν πήρε το καλάθι. Θα αφήσει το Παπά με το 4, 32-15. Ψύχος πρόεδρε πέρσι με τους New York Bricks. Θυμάμαι καλά, στο Summer League. Εναντίον όλων τρομερός. Στάθος Κατσαργιάννης με το 20. Έτυχε πάλι καλή στο καλάθι. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να μαζεύουν κάπως τη διαφορά. Είναι ο Γιώργος Σάξης πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το φράσο της είναι στους 15, 32-17 και Χρυς για 3 με 23. Την πάω από το Φωτόπουλο με το 6. Ο Ροϊδόπουλος
3 με το 20 αστοχή. Ξεμίλησε εύκολα από το αμυντικό rebound με το 99. Αγίπτικος, επιστρέφει στην πεντάδα με το 45, στη θέση του Ροϊδόπουλου με το 21. Χρήση. Πας 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Χρήση μέχρι μέσα. Δεν μπορούν να σταματήσουν τους αμφιδέξιους του Μιλγουόκι Σακς. Σαρογιάννης για τον Φαρτόπουλο. Σαρογιάννης θα πάει την μπάλα στα χέρια του. Λάθος πάσα με το 20, έκλεψε. Θα πάσα με το 4. Προφύρωσε ο Κιεφλίδης. Δύο βολές για τον Κεφρή. 23. Έξω η πρώτη. Έξω και δεύτερη rebound από τον Κανέναν. Μπάλα εκτός από τον Τσίκο. Ακόμη για το πρώτο εμίχρονο. 34-17 προβλήθηκε την αφιδέξη. Πεντάδα τους 4-10. 21-99 και το 1 για τους Μιλγουόκι Σακς. 6-9-45, 24 και το 20. Δύο το έξω Φωτόπουλος είναι άστοχος. Rebound. Δεν μπορεί ο Παπάς. 6 δευτερόλεπτα απομένουν για τους Μιλγουόκι Σακς. Στη λήξη με 24. Airball. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Ούτε για αμφιδέξει. Σαραγιάννης. Αλλάβος με το 20, έκλεψε και το Χρύς με το 23. Πας. Τον Ψύχο. Ψύχος πάει σε την baseline. Βαλμόνα έκανε το λάθος. Έχει και άδεια μαρτύρητα την απόφαση του διαιτητή. Θα δούμε στους οργανώνες την επόμενη επίθεση της ομάδας του. Στον Αναστασιάδη. Πάει πως εκείνος δοκιμάζει το χέρι του με το 9. Δεν βρίσκει στόχο, ριμπάνω τον Ψύχο με το 1. Όπως φαίνεται οι αμφιδέξεις θα πάνε στα πολιτήρια έχοντας διαφορά ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή παραμένει το 34-17, έχουν πάθει ένα μικρό πλακάρ από τις ομάδες. Αφουξενίδης, ο Πανελλημόπουλος στο 6 με το 10, ριμπάουντ από τον Φωτόπουλο με το 6. Πήγε να δώσει ασίστ πεσμένος ο Αφουξενίδης. Τίκος, φάουλ, του Κεφρή. Δεύτερο ομαδικό των αμφιδέξεων. Κουτάντος με το 57 και ο Κανελόπουλος με το 0 στις θέσεις των Κεφρή με το 23 και Αφοξενίδη με το 99. Γιάννης, απέξει και την
15 ούτε τώρα. Το 20 rebound από τον... Πάμε το 4, νομίζω δεν έχουν σκοράρει από την περιφέρεια μέχρι στιγμής οι λιγότεροι Σάξ. Λόγω του ότι έχει μόλις ένα καλάθι, ένα δίποντο. Άστοχος του Τάντος και Ρισοφάλ θα κοινώσει δύο βολές. 6-2 το δημιουργικό σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου υπέρ των δέξιων ενόχων σκορ του πρώτου δεκαλέπτου ήταν 28-15. Πέσει ο όρκος. Ξαναμέτρησε σκουτάντος με το 57. Βάζει την πρώτη βολή. Δύο στις δύο και 36-17. Έφτασε τους 19 πόντους η διαφορά η οποία χωρίζει τις δύο ομάδες. Δύο φάουλ και πετύχει, 3 εκδοξενούμενοι. Παγούνις με 24. Αυτοπόλεκο. Μπερδεύτηκαν οι Κουτάτος και Τσίχος. Τώρα ποιος από τους δύο, νομίζω ο Κουτάτος για την μπάλα. Τσίχος. Πάση με το 4. Το ζήτησε την μπάλα. Το 45 μέχρι μέσα. Ριμπάνα τον ψύχο με το 1. Δύο και 25 ακόμα για να οδηγηθούν οι δύο ομάδες προς τα αποδητήρια του Σάλα Σπορτ. 36-19. Προηγούνται οι αμφιδέξοι. Λοδημόπουλος με το 10. Μια ωραία προσπίση. Αστόχης όμως. Πρωτόπουλος με το 6 πήρε το rebound. Τίχος δεν αδειάνω κάνουν την αντίπαλη άμυνα. Έχουν επιτρέψει όμως. Πολύ αμφιδέξοι. Τίχος με το 45. Θα εκτελέσει δύο βολές. Έχουμε time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Τον Τίκο με το 45 για τους Μιγκόκ Σάξ, 9, 7, 4, 33 και ο Τίκος με το 45 πέτα από τον Κοινόμαγο για τους αμφιδέξους, 8, 4, 97, 0 και ο Νάσος Παδελιόμενος με το 10, μέσα από την βολή τον Τίκο. 45, μέσα και η δεύτερη, 36, 21. Μιλάμε με το 4, 0. Μειώνουν στους 15 οι Μιγκόκ Σάξ, 2 λεπτά ακριβώς για την ανάπαυλα στο Σάλα Σπορτ. 18η αγωνιστική θα κινείται για τον δεύτερο με τη Σελίτ. Κερδίζει φάουλ τον Τίκο. Δύο βολές για τον Παλαιδημόπουλο με το 10. Ωστόσο κάνει βήματα με το 10. Πάμε με ποιο προβάδισμα θα πάνε στα αποδυτήρια οι Διαμάντης για 3 με την 33. Ξέσα το παγόνι με το 24. 37-24, ένα λοιπόν που μειώνουν κάπως. Μιγκόκι Σάξ. Κάτος. Λύση και λάθος με το 57. Έκλειψε ο Καρίνης με το 7. Βάλα εκτός από τον Παλαιοδημόπουλο. Ξύπνησαν σε αυτό το σημείο οι Μιγκόκι Σάξ. Καρίνης. Κάτω δύο βολές για το Καρύδι, με αρχή 7. Να μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μουσική.
σε πρώτη βολή. Δύο επιθέσεις θα έχουμε ακόμη να διδέξει, λογικά μία του Milwaukee Sucks. Ακόμη θα τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Θα σπάσει Παλαιδημόπουλος, η προσπίση. Ο για 3 με το 8 είναι άστοχος. Rebound από ποιον, από τον Διαμάτη με το 33. Τίκο, πάει και Κανελόπουλος, δύο γόνες για τον Τίκο. Το 45. Φέρνω το 5ο μαδικό, την αφιδέξιο. Τίκος χάνει την προσβολή. Τελευταία επίθεση των αφιδέξεων για το πρώτο μήχρονο. Θα πας. Σε αυλή το χρόνο θα απομείνουν 6 δευτερόλεπτα για την Γκολ Σάξ. Δημόπουλος το 10ο στέλνω το Μαθησιάρι με το 9. 8,2 για την Γκολ Σάξ. Επανάληψη με τον αφοράς. Είναι το 2, είναι το δίδυμο. Σαρογιάννης με το 20 στη θέση του Παναστησιάδη με το 9. Σαρογιάννης λογικά θα πάρει την προσπάθεια. Σαρογιάννης από Χάιπος με το 20, αστοχή, rebound από τον Μητσοτάκη με το 57, σπορτ πρώτη λοιπόν, 37-22 και 36 17 με 8-1 σερί των Γκολ Σάξ, είναι 35-24, ακόμη λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στο Σαλασπορτ πεντάδα των Γκολ Σάξ, 20-21, 7-9 και 33 για τους αμφιδέξιους, 4-10, 8-0 και 57. Είναι για τους κυβερνόμαυρους, 37-25 την εποχή μας πίνακας, Αναστασιάδης έξω για τον Διαμάντη, για 3 με το 33. Δεν πέφτει ένα φορά το καλάθι, όχι ανακρίβοντο στο δεύτερο δεκάλεπτο, τον πάμε το Κουτάντο με το 57. Παπάς. Έξω για τον Μαρκόπουλο, για 3 με το 8 στο σίδερο, Κόλλης Διαμάντης με το 33, τον πάμε Κατσαρογιάννη, τρέχει στον βιασμό, στήριγμα του Αναστασιάδης, τελικά για το Ροϊδόπουλο με το 21, δύο βολές για τον Άρη, με το 21. Με το 4 είναι άστοχος, διπάνω από τον Παλαιδημόπουλο με το 10. Πάς.
Φουτάτος με το 57 κλείστηκε για τον Καρελόπουλο. Στη λήξη για 3 αστοχή ο Μαρκόπουλος με το 8 rebound, ο Καρελόπουλο με το 21. Καρογιάννης. Φάλτ Μαρκόπουλο με το δεύτερο. Νομίζω 36-17 προηγούνταν τα συνδέξει στα μέσα περίπου του δευτέρου δεκαλέπτου. Χρήστο Κατσαρογιάννης με το 20. Ένας επίδεσης του Παναδόλου και του Στεφάνη. Λάθος από τον Παλαιοδημόπουλο με τον Ζάκα. Μάτι με το 33 έκοψε ο Παπάς με το 4. Αυτός από τον Νάσο Παλαιοδημόπουλο. Κάνες λάθος με το 20, διορθώνει ο ίδιος και πετυχαίνει για το καλάθι με βαθμό 20, το κλέψιμο ήταν από το Κουτάτο με το 57, στη συνέχεια όμως έχασε Κατσαρογιάννη. Παπάς πήγαζε για τον Κουτάντο. Για πίσω Κανελόπουλος με το 0. Δεν βρίσκει στόχο, Κουτάντος στο ριμπάνο, 7. Δεν γίνεται φάουλ. Πέφτει όμως ο Κουτάντος στο καλάθι. Τι λέει στον πάγκο τον να κουδέξουν να κυρεμήσουν. Να σας στάσεις από το Χάιπος με το 9, δεν είσαι στο χωριμπάνο του Παπά, με το 4. Λόπλος. 3 δευτερόλεπτα μέσα στην ρακέτα ο Κουτάντος. Μαλαγή, Φωτόπουλος με το 6 στη θέση του Αναστασιάδη με το 9. Ενώ ο Παγίδης με το 24 στη θέση του Διαμάντη με το 33. Δύο λεπτά στο χωριμπάνο του Σάξ, αυτό το σημείο. Κροϊδόπουλος. Κατσαρογιάννης με το 20 θα γυρίσει. Παγόμορφη προσπάθεια μπροστά από Κατσαρογιάννη. Η διαφορά σταθερά παραμένει διψήφια. Το σύν 11 αυτή τη στιγμή. Να φυλίξει. Κροϊδόπουλος με το 0. Να μειώσουν, προσπαθούν οι Μιλουοξάκη όσο να βουλέψει σχετικά εύκολα. Διατηρούν αυτό το παξιλαράκι ασφαλεία. Παγούνι, τον Κατσαρογιάννη. Αν για τον Παγούνι, σε καλή βραδιά αυτό. Κατσαρογιάννη, ο Ιδόπουλο ηλεκτρονικό για 2 με 21. Βρίσκει στο Φεβάρι, η ασύστατο Σάββατο Κατσαρογιάννη με το 20. Με το 4, το ρεσιτάλο στοχεία στον δύο ομάδων συνεχίζεται. Μια επανάληψη του πρώτου δεκαλέπτου παρακολουθούμε στο τρίτο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι ακόμη 4-40. Κωτόπουλος. Ρίση με τον αριθμό 6 και αυτό μέσα. 45-34. Δύο φάουλ αντιδέξει, ένα ημιουργό της Σάξ. Thank you.
Γιάννης που θα επιλέξει ο Καρύβη. Καρύβης με το 7. Δεν μπορεί να πει το γράφει το πάνω και Παλαιοδημόπουλο με το 10. Παλαιοδημόπουλος. Παλαιοδημόπουλος ξανά για τον Παλαιοδημόπουλο με το 10. Ο Μαρκόπουλος με το 8 στο σίδερο. Rebound από τον Φωτόπουλο με τον αριθμό 6 στην φανέλα. Και για να ρίξουν τη διαφορά το μονοτζίδιο αριθμό έχουν την Βόκη Σάξ. Κατσαρογιάννης το κάνει με το 20-45-36. Time out του Κάγιο Γιάννης. Πεντάδα τον Βόκη Σάξ. 21-24-45-26. Για τους αμφιδέξεις το 97-99, 4-23 και το 0. Μην κάνει τα βήματα, πετάει την μπάλα στο κύμα 23, την μπάλα τον αφιξιονίδη με τον 99. Δεν έκανε τα βήματα και αυτής πρόβλημα να πετάξει την μπάλα. Παπάς από το σπίτι του με το 4, είναι άστοχος, rebound, το Φωτόπουλο με το 6. Βοηδόπουλος. Όλοι θα απλησιάσουν περισσότερο. Μιλγόκι Σάξ, Φωτόπουλος για 3 με το 6. Δεν δυσπιστώ χώρο πάω να το κάνει λόγω το 0. 2,5 λεπτά ακόμη για την μίξη και της τρίτης περίοδου. Προσπαθούν να πλησιάσουν απειλητικά οι Μιλγόκι Σάξ βήματα. Το μελικό της Άξης και το παιχνίδι ξεκινά την αρχή. Μια καλή άμυνα και άλλο ένα καλάθι. Παπάς. Παπάς. Βήματα με το 4 βήματα στο Παπά. Αλλαγή του Μπακάρης με το 15 αντικαθιστά τον Παγούνι με το 24. Με την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου στο Σάλα Σπορτ. Έχασαν διαφορά ασφαλείας με την έξι, κοιτά τους για τρεις, κακώς από την Βενταρντάρι, πάνω το Ροϊδόπουλο με την 21. Σαρογιάννης, δύο φάουλ μόλις στην κυβερνούχη, ένα στην Μιλγόκι Σάξ. Σαρογιάννης, για τρεις με το 20, αστοχή, πάνω το κοιτάτο με το 57. Για 3 με το 4, είναι άστοχος rebound, τον Μπακάρι με το 15 και αυτά επίσης προκαλέπτει. Βιάζεται ο Τίκος με το 45, αστόχησε. Ο Μπακάρις κάτι άλλο άκουσε, γι' αυτό σου παρέ. Κάτωσε με 3 φάουλ, ο Πάγκος, όπως τα κάναμε 3 δευτερόλεπτα ότι έμειναν. Ούτε τώρα. Rebound, Κανελόπουλος για 3 με το 0 είναι άστοχος, τέλος. Το 15-45, 30 σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
ομάδα την αποδείξει από το έλεγχο του τελευταίου δεκάλεπτο 0-4-99 το 3 και το 1. Το λιγό ξάξει 24-45-15-6 και το 20. Παπάς. Ξενίδης ξεμαρκαρίστηκε. Δεν πέτυχε το καλά. 0-9 ρε πάνω. Κατσαρκάνε με τρίτο. Θα γίνει ένα φάουλ. Και Κοσιένα 9 του νέου σκορ θα το συνδεκαεννέα των αφιέξεων υπέρ των λιγών στάξεων. 21-9 το δυνάμινα λάσσα το κύκο με 45 κλέβει ο Κανελόπουλος με το 0. Κανελόπουλος ξανά για τον παπά. Να δούμε αν οι δέξεις θα διαγυριστούν αυτό το βήμα από τον παπά. Νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε ένα λάθος με το 4, έκλεψε ο Παγούλης με το 4. Ο διαφορετικός ήταν ο Νίκο Τσάξ. Με το Φωτόπουλο με το 6 δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι του Μπακάρης με το 15. Ούτε αυτός δύο βολές όμως θα εκτελέσει. Προηγούμενη αγωνιστική οι Milwaukee Bucks παίζουν με τους Makers, τους οποίους είχαν κερδίσει τον πρωτογύρο και θα δείτε να πέντε Makers καίγονται για νίκες για να σώσουν, να σωθούν μάλλον, να παραμείνουν στην Elite. No. Παίζουμε τους Στιφάδο Μπούλς, τους περσινούς πρωταθλητές, τους προπέρσινους μάλλον που παραπέζουν στο μπασκετάκι. Σε δεύτερο rebound, τον Κανελόπουλο με το 0. 83-80 είχα πάει στο διεξίδεξη, στο παιχνίδι του πρώτου γύρω από την ομάδα του Τζον Τζέιμς Στόπουλου. Φορά στους 6. Παπάς για 3 με το 4. Μπάλα μπήκε και βγήκε από το καλάθι του μπάου τον Κατσαρογιάννη με το 20. Κατσαρογιάννης, Παγούνης για 3 με το 24. Τρίποντο ψυχολογίας θα πάμε. Ενισχυρός ο Παγούνης. Ο Μαρκόπουλος με το 8 αντικαθιστά τον Παπά με το 4. Συγχρονικά τώρα σήμερα με το μάτι στο αμυγό της Σάρτς. Πάουλ. Μπακάρι πάνω στο Κανελόπουλο, δύο βολές για τον τελευταίο. Κανελόπουλος εκτελεί τις βολές από πλάγια θέση με το 0. Χάνει την πρώτη. Τώρα πηγαίνει λίγο πιο δεξιά. Τι δες τις δύο. Rebound από τον Μπακάρι με το 15. Κατσαρογιάννης με το 20. Καλά με το βόλ. 45-41. Ο Μιλγόκης Άξ επιστρέφουν. Δημόπουλος με το 10 στη θέση του Κανελόπουλου με το 0. Έξω η βολή, rebound από τον Κεχρή με το 23. Αυτό ήταν το τέταρτο μαρκό των αμφιδέξεων. Από εδώ και πέρα έχουν βόλεις τελευταίων βολών. Milwaukee Bucks την έχει κάνει μόλι 1-45-41. Ο Παλαιοδημόπουλος με το 10 για τον Μαρκόπουλο, ελευθερός για 2 με το 8.
Το σύγκρονο πάνω από το Χωτόπουλο με τα 6. Να λοιπόν που το παιχνίδι γίνεται derby στο δεύτερο τρίγωνο χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση και εκπληκτική άμυνα που παίζουν οι Milwaukee Bucks. Έχουν ανταλλάξει ρόλους οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Κατσαρογιάννης με το 20 σημαίνει για λίγο στον αέρα, στο χ. Ας δείξει ήδη στο 99 πήρε το αμυντικό rebound. Μαρκόπουλος, Αφιξενίδης και Χρυς. 4 δευτερόλεπτα. Κυλίξει ο Μαρκόπουλος για 3 με το 8. Βρίσκει στόχο ανάσα. Η ασίστα από τον Κερκίνο 23. Ανάσα για τους Αμφιδέξιους. 48-41. Κοτόπουλος θα απαντήσει με το 6. Ένα παντάρι πάνω από τον Κεφρή με 23 από ένα φάουλ σε ψύχο και τον μπακάρι. Καρύδης με το 7 στη θέση του Παγούνι με το 24. Για 3 με το 10! Τι περιφέρεια! Έρχονται οι λύσεις των αμφιδέξιων. 51-41 ξαναπαίνουν την ψήφια διαφορά στους 10, 5 και 40 πριν το τέλος. Τίκος. Το Φωτόπουλο βέβαια δεν βγήκε. Φωτόπουλος για τον Καρύδη. 6 δευτερόλεπτα. Κομιτρία. Καρύδης. Βάου. Παλαιοδημόπουλο. Φαουλ, έμεναν 2 δευτερόλεπτα. Τους εντολές έχουμε για τους Milwaukee Bucks. Αλλαγή ο Αναστασιάδης με το 9 στη θέση του Κουμπακάρη με το 15. Τρίτο φαουλ του Παλαιοδημόπουλου. Κατέληξε μας αυτό το διχτάκι. Στο δεύτερο ο ψύχος παίρνει την μπάλα και το αμυντικό rebound για να πούμε ένα. Ψύχος και 3 με το 23. Σάξ 93-42 σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πεντάδα το μηγό της Σάξ 21-20-45, 9 και 7 για τους αμφιδέξιους. 23-99, 10-1 και 8. Τελευταία 5 λεπτά στο ήλιο. Καρύδης με το 7. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Κεχρίσμον 23. Που πλησίασαν, έφτασαν στην πηγή. Οι Μπόκι Σάξ ξύπνησαν τους αμφιδέξιους. Έχουμε διαφορά ασφαλείας 11 πόντων. Παλαιοδημόπουλος. Βάου. Τίκιο. Τρίτο μαγικό. Πίσω από το Χρύς με 23 και αυτό μέσα σκοτώνουν τους Milwaukee Bucks από την περιφέρεια για τη δέξη. Κάπου το φαίνεται πως το παιχνίδι τελειώνει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ξαναεπιστρέψουν οι Milwaukee Bucks. Κατσαργάνη με το 20 αφόρησε. Βάλε εκτός από ένα Χρυσενίδη. Thank you.
3, Παρίσις με το 7, Στεφάνι, πάμε με τον Τσίχο με το 1. Ακόμη 1,5 λεπτό η διαφορά παραμένει η ψήφια με τα δύσκολα τα πράγματα για τους γκολ της Σάξης. Και χρήση με το 23, follow από τον Παλαιοδημόπουλο με το 10, πάμε το χρήση με το 23. Αν παίρνει και τα rebound, δεν έχουμε ούτε τίποτα για να φυδέξει. Και χρήση με το 23, του κάνει πάλι το χαρτίρι, game over από εδώ, 58-42. Σίγουρα οι Μιλγόκοι Σάξης αδικούνται από αυτό το σκορ. Τώρα είναι μεγάλη προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο. 20 για 3 με το 45, ας είσαι από το Καρδιά, είναι το 20. Κόπηλος με το 8 φάουλ του Τίκου. Μετά τα λεφτά για την δράση του Τίκου. Σηκώνει το χέρι μας. Μέσα ο Παπάς με το 4 και ο Κουτάτης με το 57, έξω ο Φουξενίδης με το 99. Λοιπόν, πεντάδες, γιατί δεν πρόσεξα τι λέγουμε τώρα. Κουτάτης με το 57, καλάθι ασίστ από τον Παλαιοδημόπουλο με το 10. 10, 1, 8, 4 και 57. Για τους αμυδιέτες, για τους αμυγό, ξάξ, 7, 20, 24, 45 και το 9. Τραγούνις έξω για τον Κατσαρογιάννη. Γιάννης γκολ φάουλ με το 20 και λέει συγκρινία στην κορυφή του πέμπτο φάουλ του Τσίχου, ο οποίος αποβάλλεται. Συγκρινίζει την πράση ο Αφουξενίδης με το 99. Μέσα και η βολή, 60-48. Δύο 15, είναι το 15 ακόμη, το φινάλε. Μόπλος, το 10. Σπέχισε το μαλακί, Διαμάντης με το 33, στη θέση του Αναστασιάδη με το 9. Ο Διαμάντης με το 33, αστοχή, και ο Τάντος με το 57. Παίρνει το rebound. Σε ένα μήνα από τώρα ξεκινά το Summer League. Δεν ξέρω αν αφιδέξει και λίγο ψάξει τα κατέβουν. Άστοχος για δύο το 10 Παλαιοδημόπουλος, πάνω από τον ίδιο. Φάουλ, τον Διαμάντη και δύο βολές τον Παλαιοδημόπουλο. Έξω ο Κατσαργάνης με το 20, μέσα ο Φωτόπουλος με το 6. Τους κυριονόμαυρους. Είναι για τους Κιανέρκους, έξω ο Μαρκόπουλος με το 8, μέσα ο Κεφρής με το 23, ενώ ο Κανελόπουλος με το 0 αντικαθιστά τον Αφουξενίδη με το 99. Έξω από την βολή. Και δεύτερη μπάλα για τους αφιδέξιους. Ο Μετρόπουλος με το 21, στη θέση του Νίκου με το 45. Με το 7 πάνω από το Ροϊδόπουλο με το 21. Ροϊδόπουλο στα
γυρίζουμε το 21 φάουλ. Κάτι δύο βολές για τον Άρη Ρεϊδόπουλο. Συνεχίζουν τις νίκες. Μεγάλη! 60-50. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος. Λόγκλος με το 0. Κάτος με το 57. Καλάθι. Πάει μαζικά. Κυριτσόπουλος σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για το τέλος. Πεντάδα των Μιλγουόκι Μπακς 21, 7 20. Λοιπόν, 21, 7, 6, 33 και 20 για τους αμφιβέξιους. 23, 0, 4, 57 και 10. Ακόμη για την ακόμη κάθε ομάδα. Αμφιβέξιοι έχουν πάρει και τη διαφορά σε τυφώνη σε βαθμία των δύο ομάδων. 7 είχαν χάσει, 58-51. Παλαιοδημόπουλος. Πάω. Και δύο βολές για το πετάτο με το 57. Πάντως φάνει την περιβολή. Μικρό το κακό. Στα 3.50. 13 δευτερόλεπτα. Καρύλης για 3 με τον αριθμό 7. Είναι άστοχος. Και πάμε το παλιό δημόπλο με το 10. Τελικό σκόρ 63.50. Ακόμη να ρέχει η αγώνα για τους αμφιβέξιους. Από εμάς καλό σας βράδυ.